Σωτηρόπουλος έτοιμος τώρα για την εκτέλεση του κόρνερ. Θα φέρει την μπάλα, θα περάσει παράλληλα και θα καταλήξει ελάχιστα έξω από τα δοκάρια του Καλογεράκη στο 18 για τον Ταχμαζίδη. Εκεί ανοιχτή ο Ρουμπάκης, ο οποίος θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Κερία με τον Ρουμπάκη, μια σέντρα ευκαιρία. Γκολ, όχι, δοκάρι. Δοκάρι από τον Τζέκο, ο οποίος πετάχτηκε με προβολή στο πρώτο δοκάρι. Τον Κοζανίδη. Η παλιά του Κοζανίδη είναι για τον Δελίμπαση. Μέσα στην περιοχή σούτα από τον Κοζανίδη. Από τον Δελίμπαση out. Όμορφο συνδυασμό των παικτών τη Επισκοπή. Η μπάλα έβγαινε ένα-δύο μέτρα έξω από το δεξί δοκάρι του Αθανασόπουλου στο 25. Ρουμπάκης. Τον Τριανταφύλου μες στην περιοχή. Γυρνάει. Σουτ γκολ. Εξαιρετικό γκολ από τον Τάσο Τριανταφύλου. Το Mr. Goal τη Επισκοπή στο 47. Με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου η Επισκοπή παίρνει κεφάλι στο σκορ. Με ποιον άλλο, τον Τάσο Τριανταφύλου. Του Πανιλιακού κερδίζουν όμως οι φιλοξενούμενοι με τον Ζαγκούρσκας και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίδευση. Σωτηρόπουλος θα μπει στην μεγάλη περιοχή. Πλασάρι γκολ. 1-1 με σκόρερ το Σωτηρόπουλο στο 56. Γρήγορη αντεπίδευση για τον Πανιλιακό και ουσιαστικά στην πρώτη του καλή στιγμή η ομάδα του Πύργου στο μάτς κατορθώνει με τον αρχηγό της να ισοφαρίσει σε 1-1. Νέο ενδιαφέρον στο μάτς στο 56ο λεπτό του παιχνιδιού. Κίτρινη κάρτα στον Αργυράκη, ο οποίος έχει μία ακόμα, δεν ξέρω αν το έχει δει ο κύριος Σταθόπουλος. Κόκκινη κάρτα στον Αργυράκη, με 10 θα συνεχίσει η Επισκοπή. Στο 67 είμαστε, ο Κοζανίδης εκτελεί ευκαιρία, χάθηκε από το Τριανταφύλου. Δεν έχει τελειώσει η φάση, Κοζανίδης θα φέρει την πάρα στο αριστερό, θα σουτάρει, θα κοντράρει στα σώματα. Θα προσπαθήσουν να απομακρύνουν οι του Πανιλιακού, όχι πάρα πολύ. Πάντως μακριά, Δελίμπασης για τον Ταχμαζίδη, θα δοκιμάσει το πόδι του out στο 68, φάση διαρκείας για την Επισκοπή. Θα σηκώσει την μπαλά για τον Ταχμαζίδη, στο πάρει αυτό, σου του Τριανταφύλου, εξαιρετική επέμβαση από τον Αθανασόπουλο στην δεξιά του γωνία στο 78. Το λάθος έγινε τώρα, ο Τριανταφύλου θα κερδίσει την μπάλα, κερδίσει και την κόντρα Τριανταφύλου. Σουτ από Κρούια, ο Αθανασόπουλος, μεγάλη ευκαιρία για την Επισκοπή στο 84. Ανογιαννάκης με χώρο θα κάνει το shoot out στο 85. Θα βγάλει την σέντρα, δεν τη βρίσκει την μπάλα ο Τριανταφύλου στο 90. Μεγάλη ευκαιρία για την Επισκοπή, μία ακόμη για να κάνει το 2-1. Το Μαράς προσπαθεί, θα μπει στην μεγάλη περιοχή, θα βγάλει την σέντρα, η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε out στο 91. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Πανιλιακού απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ομάδα της Επισκοπής, με πάρα πολλούς έμπειρους ποδοσφαιριστές, ένα ιδιαίτερο γήπεδο και πάνω απ' όλα μια πάρα πολύ δυνατή έδρα. Ξέραμε ότι η ομάδα της Επισκοπής έχει για μένα την προσωπική μου γνώμη τα δύο καλύτερα σεντερφόρ της κατηγορίας, τον κύριο Τζέκο και τον κύριο Τριανταφύλου, και γενικώς η αποστολή μας ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Σε άλλα παιχνίδια δημιουργούσε πάρα πολλές φάσεις. Νομίζω σήμερα η ομάδα δεν είχε τις φάσεις και την πίεση την οποία θα μπορούσαν να μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Και νομίζω ότι από αμυντικές πλευράς πήγαμε άριστα. Το 20 και μετά βρήκαμε τα πατήματά μας. Δημιουργήσαμε 2-3 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Η μεγαλύτερη διάρκεια μετά το 20 ελέγχαμε το παιχνίδι. Κάναμε ένα πάρα πολύ γρήγορο γκολ, αυτό που θέλαμε να κάνουμε, το καταφέραμε, ένα όμορφο γκολ με τον Τάσο. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι κανένας εδώ στο γήπεδο δεν πίστευε ότι δεν θα κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Ήμασταν ακόμα πιο καλύτεροι μετά το 1-0, γύρω στο μισάωρο με έναν παίχτη λιγότερα. Νομίζω ότι δεν φάνηκε καθόλου, γιατί θεωρώ ότι ασκήσαν τα παιδιά, οι παίχτες μας, μεγάλη πίεση στον αντίπαλο. Ακόμα και με 10 παίχτες είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Μας αδικεί πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω τους τρελούς οπαδούς μας που έρχονται παντού, όπου και να πηγαίνουμε, όπου και να παίζουμε. Ένα πολύ δύσκολο ταξίδι για μας και ήταν εδώ και πάλι στο πλευρό μας. Κάναμε μια κατάθεση ψυχή σήμερα στο γήπεδο. Παίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Έχουμε μια δύσκολη συνέχεια.
αλλά έχουμε δύο παιχνίδια εντός συνεχόμενα τώρα και τους τρεις βαθμούς. Άρα η τύχη είναι στα δικά μας χέρια. Η ομάδα θα τα δώσει όλα και θέλουμε ο κόσμος του Πανελλακού να είναι όλος εκεί, να δείξει δυναμικά ποια είναι η έδρα του πύργου. Αυτά. Για τη συνέχεια, καλή συνέχεια στην Επισκοπή. Κατά τη γνώμη μου, ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και όσοι έχουμε παίξει στο δεύτερο γύρο που είμαι εγώ στο Πανελλακό. Είχαμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θα θέλαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για να τελειώνουμε το θέμα της ανόδου. Είχαμε ένα αντίπαλο να αντιμετωπίσουμε, ο οποίος ήταν πάρα πολύ προετοιμασμένος μέσα στο γήπεδο. Μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Χωρίς να είμαστε ιδιαίτερα καλοί στον αγωνιστικό χώρο, παρ' όλα αυτά είχαμε τις πιο κλασικές ευκαιρίες για να κερδίσουμε το μάτς, κυρίως με την ευκαιρία του Τάσου Τριανταφύλλου. Κρατάμε τον πόντο, αφήνουμε το μάτς πίσω, συνεχίζουμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι με τη Γλυφάδα, που πρέπει να πάρουμε τους τρεις βαθμούς να αγκαλιάσουμε την άνοδο στη Β' Εθνική.